Η εμβληματική κατοικία του Μπέι σε Κεριά, που έχει αφαιθεί στη φθορά του χρόνου, θα αποκτήσει και πάλι ζωή, καθώς θα μετατραπεί σε ξενοδοχείο που θα προσφέρει και υπηρεσίες χαμάμ. Επιτέλους, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ευτυχίες που προχώρησε όλο αυτό και ξεπεράσαμε την γραφειοκρατία και όλο αυτό που περνούσαμε τόσο καιρό. Και επιτέλους θα ξεκινήσουν οι εργασίες των συντομότερων δυνατών με πολύ εξειδικευμένο προσωπικό, πάρα πολύ προσεκτικά, για να μείνει αυτή η κληρονομιά και στα παιδιά μας και στους επόμενους. Και είναι ένα μεράκι που το έχουμε σαν στήσιμα στη ζωή μας να το πετύχουμε. Και ευτυχώς που ακόμα ήταν όρθιο το κτίριο και μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και να τελειώσουμε αυτό το υπέροχο κτίριο. Το κονάκι Μπέι σε Κεριά, στην οδό Αποκορώνου, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα βαλκανικής αρχιτεκτονικής. Διαθέτει χαμάμ, ξύλινη εσωτερική σκάλα και περίτεχνα ταβάνια, ενώ αρκετές ήταν οι δράσεις του Δήμου Ηρακλείου για την ανάδειξη του μνημείου, με τις εικόνες να είναι χαρακτηριστικές τον Οκτώβριο του 2019. Το επενδυτικό σχέδιο γνωστού επιχειρηματία στο Ηράκλειο θα πάρει σάρκα και οστά. Το ξενοδοχείο θα διαθέτει 8 σουίτες και χαμάμ, ενώ παράλληλα θα δημιουργηθούν άλλες 7 σουίτες σε διπλανό νεοκλασικό κτίριο. Οι γραφειοκρατικές αγγυλώσεις ξεπεράστηκαν, καθώς εγκρίθηκε η μελέτη συντήρησης των διατηρητέων στοιχείων του κτιρίου. Θα λειτουργήσει το χαμάμ κανονικότατα, όπως ήταν τότε, την εποχή εκείνη. Τώρα περιμένουμε την πολοδομία, δηλαδή τελειώσαμε τώρα με την αρχαιολογία. Τώρα περιμένουμε να πάρουμε την άδεια από την πολεοδομία. Οπότε σε 3 μήνες περίπου θα ξεκινήσει. Περίπου 1,5 χρόνο υπολογίζουμε τις εργασίες. Πριν 6 χρόνια ιδιώτης αγόρασε το μνημείο, του οποίου η κατάσταση επιβαρύνθηκε τα τελευταία χρόνια, με τον ίδιο να μας ανοίγει τις πόρτες του διατηρηταίου μνημείου. Μάλιστα, στις 8 Αυγούστου του 2020, ο κύριος Λεμονάκης κατέθεσε φάκελο στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων, προκειμένου να λάβει το πράσινο φως για τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης. Προσπαθούμε να το αναπαλαιώσουμε, να το φτιάξουμε σαν μνημείο που είναι και μπλοκάρουμε συνέχεια σε αυτά τα στη γραφειοκρατία. Είναι το μοναδικό κτίριο αυτή τη στιγμή στην Κρήτη που έχει χαμάμ μέσα, που θα ξαναλειτουργήσει πάλι αυτό το χαμάμ. Τελικά η επένδυση έλαβε το πράσινο φως από τη Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων και από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού. Τη χαρά του εξέφρασε ο επιχειρηματίας, καθώς σύντομα θα ξεκινήσουν σχετικές εργασίες, οι οποίες όπως εκτιμάται θα ολοκληρωθούν σε 1,5 χρόνο.